Είπατε πριν για τις εκατοντάδες συνεδριάσεις που είχε ένας ευρωβουλευτής και όλη αυτή η διαδικασία και αναφέρατε και τα σχέδια που ακολουθήσατε. Ξέρετε, υπάρχει αυτό το στερεότυπο ότι η Ευρωβουλή είναι λίγο διακοπές στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι φεύγει, άλλος παίρνει από τον καλό μισθό, έχει κάποιους συμβούλους, πάει ταξιδάκια. Σε καμία περίπτωση. Είναι μια χαλαρότητα στις Βρυξέλλες. Είναι πολύ κουραστικό, γι' αυτό και έχουμε αρκετά επεισόδια εμφραγμάτων και τέτοια. Δηλαδή, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Έχει επικοινωνηθεί σωστά όμως αυτό. Γιατί τον αρφίζει ευρωβουλευτή. Ο ευρωβουλευτής είναι πιο ισχυρός από τον Έλληνα βουλευτή. Αυτό που λένε ορισμένοι ότι βάλαμε σταυρό για να τρέχει στα καφενεία, ο οποίος τρέχει στα καφενεία και δεν πατάει στις Βρυξέλλες, θα παίρνει ένα μηδέν. Διότι εκεί, αν δεν είσαι εκεί, δεν μετράς σε τίποτα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ήμουν ανεξάρτητη και ότι αν επρόκειτο για τη χώρα μου, θα ψήφιζα και κόντρα στο κόμμα και κόντρα στα συμφέροντα και κόντρα σε αυτούς που έχουν το χρήμα στην Ελλάδα και διοικούν και τα μίντια. Έχω πάει στο γραφείο κανενός. Πότε. Έχω παρακαλέσει κανέναν. Πότε. Έχω ασχοληθεί με το τι θέλει κανένας. Πότε. Ψάξτε να βρείτε. Ίσως είμαι ο μόνος πολιτικός που δεν έκανα ποτέ μου τέτοιες επισκέψεις και τέτοιες σχέσεις.